Θα δούμε διάφορα σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Τα βασικότερα, αυτά στα οποία αναφέρεται στην οικονομία, στον κύριο Βαρουφάκη βεβαίως. Δεν ήθελε να πει και πολλά βέβαια. Το μόνο σημείο νομίζω που δυσκολεύτηκε ήταν αυτό. Που δεν του άρεσε η συζήτηση για τον κύριο Βαρουφάκη και για το πρώτο εξάμηνο. Που μας είπε ότι έδωσε μεγάλη μάχη και ο ίδιος και ο ελληνικός λαός. Παραλάβαμε, λέει. Έχουν υποθεί όλα επίσης. Ναι, δεν τα έχετε ξανακούσει όλα αυτά. Τίποτα δεν έχουμε ξανακούσει από αυτά. Ήξερες εσύ ότι τα 16 δις από την Κεντρική Τράπεζα θα τα έπαιρνε ο Τσίπρας να τα βάλει στα ATM? Όχι. Και ότι αν πεινάει το παιδί σου, έχεις δικαίωμα να κλέψεις ένα κουτί γάλα? Δεν το ξέρω. Ούτε αυτό. Για τη Βενεζουέλα, για τις επαφές, ούτε για τη Ρωσία, ούτε για την Κίνα. Τίποτα. Κυκλοφορούσε, ρε παιδί μου. Άλλο τώρα να υπάρχουν σαν φήμες να κυκλοφορούν. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε καμία στην βάση. Πραγματικότητα τα επιβεβαίωσε όλα χθες ο Πρωθυπουργός με αυτή τη φράση. Λέγοντας τι δεν γνωρίζατε από αυτά, σημαίνει ότι όλα όσα είπε ο κ. Βαρουφάκης και ο κ. Λαφαζάνης είναι αλήθεια. Εγώ αυτό κατάλαβα με τη φράση αυτή. Δεν μπορούσες να το ερμηνεύσεις και. Διαφορετικά, έτσι. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς? Ότι δεν συνέβησαν. Να το δούμε. Πάμε να τα δούμε. Ελάτε, ξεκινάμε με αγορές. Καταρχάς, να πω ότι η ίδια η ζωή δικαιώνει ή αποδοκιμάζει τις απόψεις και τις εκτιμήσεις. Εμείς όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε με σχέδιο. Δεν παρασυρθήκαμε ούτε από τις φωνές εκείνες που μας έλεγαν βγείτε, ούτε από αυτές τις φωνές που μας έλεγαν μην τολμήσετε να βγείτε στις αγορές, και δικαιωνόμαστε από το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το επιτόκιο που είναι χαμηλότερο των προσδοκιών και πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης εξόδου. Είναι κυρίως η ποιότητα όσων επένδυσαν στο ελληνικό ομόλογο. Δεν μιλάμε για κερδοσκοπικά funds, είχαμε πάνω από 200 προσφορές, είχαμε μια υπερκάλυψη πάνω από 2 φορές του ποσού που αντλήσαμε. Εντάξει, αυτό ήταν για τις αγορές. Mm-hmm. Το εύκολο που λέμε, έτσι κι αλλιώς θετικά ήταν τα ναι και τα έχουμε χαιρετήσει όλοι νομίζω. Και ο Πρωθυπουργός είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από αυτό. Και να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, στις επόμενες εκδόσεις δηλαδή, που ελπίζουμε και εκεί να πάνε καλά τα πράγματα για να τελειώνει κάποια στιγμή όντως αυτή η δυσάρεστη περιπέτεια, όπως την είπε και ο ίδιος. Ναι. Για να βγούμε και από το μνημόνιο. Από την επιτήρηση δεν ξέρω αν θα βγούμε, γιατί ο ίδιος το είπε μαζί, θα βγούμε λέει, από τα μνημόνια σε ένα χρόνο και από την επιτήρηση. Από την επιτήρηση φοβάμαι ότι θα είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα σε αυτή. Δηλαδή και η πενταετία που ακολουθεί με το 3,5 που θα είσαι στενός κορσές και μετά για το 2% για τα επόμενα μέχρι το 60 που έχουμε συμφωνήσει. Εκεί δεν υπήρχε πιο αναλυτική επεξήγηση για το τι εννοεί. Ας πάμε τώρα στη Βαρουφακιάδα, που τον περιποιήθηκε, είναι η αλήθεια, το Βαρουφάκη. Καλές πωλήσεις. Καλές πωλήσεις. Εντάξει, τώρα είναι ένα θέμα και αυτό. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Εδώ που τα λέμε. Όχι, αλλά το ξέρει. Δηλαδή, αν εμείς λέμε ότι πια ξέρουμε επικοινωνιακά τον κύριο Βαρουφάκη, σκέφτεσαι πόσο καλά τον ήξερε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο ίδιος πρώτα απ' όλα επιλογή του είναι ο Βαρουφάκης. Από το καλάθι των ανθρώπων μετά το υποψήφιο, και υπήρχαν και σοβαροί άνθρωποι αρκετοί, όπως και ο κύριος Τσακαλώτος και άλλοι, και ο κύριος Κουλιαράκης, εξαιρετικές περιπτώσεις κτλ. Είχε διάλεξει τον Βαρουφάκη. Η δική του επιλογή είναι, επομένως έχει και ο ίδιος τη μισή ευθύνη. Μην πούμε ολόκληρη. Για πάμε να τον ακούσουμε. Το εξάμεινο του 2015, το πρώτο εξάμεινο, ήταν ένα εξάμεινο μάχης του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης που μόλις είχε εκλέξει. Ήταν και είναι καταγεγραμμένη ιστορικά μια πολύ σημαντική υπόθεση για να την ευτελίζουμε με το διογκωμένο εγώ του καθενός μας. Δεν αφορά πρόσωπα, ούτε καν εμένα μόνο αφορά, που ήμουνα επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική μάχη. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω πράγματι να ευχηθώ καλές πωλήσεις στο βιβλίο του κ. Βαρουφάκη. Τα βάλε και με εμάς αυτή την απάντηση, βέβαια. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ κυκλοφορεί τόσους μήνες το βιβλίο στα αγγλικά, ξαφνικά μία μέρα όλα τα μέσα ενημέρωσης. Λέει ότι συντονιστήκαμε όλοι μαζί. Άλλη δουλειά δεν έχουν τα μέσα ενημέρωσης. Να κάθονται να κουβεντιάζουν το βράδυ τι έχει πει ο Βαρουφάκης, τι έχει γράψει και να συντονίζουν το βηματισμό τους. Νομίζω ότι δεν ξέρουν πώς λειτουργούν τα μέσα. Έχω την εντύπωση. Μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχουν μάθει. Ίσως υπερεκτιμούν και τον κύριο Βαρουφάκη επίσης στην προηγούμενη περίπτωση. Ότι δηλαδή, γιατί αυτόν υπέδειξε ως ενορχιστρωτή όλη αυτή τη ιστορία. Μας παίρνει ο Βαρουφάκης το βράδυ τηλέφωνο και μας λέει τι θα κάνουμε. Με Skype μας παίρνει, να σου πω. Μας ξυπνάει. Μας ξυπνάει κιόλας εμάς που ξυπνάμε και πρωί. Καλά να πάρει τους μεσημεριανούς, αλλά και εμάς.